προσθέτεται αντένα. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε αμέσως με την αίθουσα σύνταξης, όπου ο Ντάνος Λυγίζος έχει να μας πει τα τελευταία νέα. Πες καλησπέρα, Ντάνο. Καλησπέρα, Ντάνο. Καλή ψέρα σας. Τι είπα, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε. Αυτά που δεν είδατε είναι πολλές φορές πιο διασκεδαστικά από αυτά που είδατε. Παραδείγματος χάρη, ο σοβαρός Θοδωρής Δρακάκης πριν από τις ειδήσεις. Παρακαλώ, κύριος Νταούλης, έχει έρθει. Α, εκεί είσαι, αγοράκι μου. Εκεί είσαι, παλικάρι μου. Εντάξει. Αγόρι μου, αγόρι μου, αλήθεια μου και αίμα μου, χαρά μου, χαρά μου και άνθρωπέ μου. Και ο Άγγελος Αντωνόπουλος όταν μπλέκησε Σαρδάμ. Προσέξτε ότι το γυναικείο όνομα αλλάζει από λήψη σε λήψη. Και η στάση σου απόψε στο ξένο σπίτι ήταν απαράδεκτη. Ήσουν σχεδόν αγενής. Η κοπέλα δεν σου... Μιράντα, δεν σου επιτρέπω. Δάφνη, δεν σου επιτρέπω. Και η στάση σου απόψε στο ξένο σπίτι ήταν απαράδεκτη. Ήσουν σχεδόν αγενής. Η κοπέλα δεν σου... Και η στάση σου απόψε στο ξένο σπίτι ήταν απαράδεκτη. Ήσουν σχεδόν αγενής. Η κοπέλα δεν σου χτέχτησε τίποτα. Στο διάλο. Ήσουν σχεδόν αγενής. Η κοπέλα σου... Στο διάλο. Και η στάση σου απόψε στο ξένο σπίτι, μη γελάς, βλάκα. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στις ειδήσεις. Μείνε κοντά μου μια ζωή, όλα για μένα είσαι εσύ. Μείνε, πώς θες να σου το πω, εγώ εσένα μόνο αγαπώ. Ο κύριος Κολέτης σκέφτεται να τον βγάλω στην εκπομπή ή να μην τον βγάλω. Αν σας έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι όλοι οι παρουσιαστές των ειδήσεων βγαίνουν πάντα άψογοι στην οθόνη, δείτε τι κόποι καταβάλλονται για να πλησιάσουμε τέτοια τελειότητα. Δεν μπορώ να ξενερώ απόψε. Σε διαβάζω συνέχεια. Ωραία! Καλά? Ε? Μήπως είμαι πολύ χωστός? Ε? Να ανέβω λίγο. Ε? Να ανέβω? Ε? Κάτσε, περίμενε. Η κυρία Νανά Δούκα έπιασε τελικά αντένα FM. Όταν οι παρουσιαστές δεν ξέρουν ότι η κάμερα τους παίρνει, κάνουν τα πιο απρόβλεπτα πράγματα. Φυγάχα μου, φύγει το make-up. Δεν πάρε πάνω. Οι απογειώσεις και οι προσεγγίσεις. Κάποιος θέλει να με ζαλίσει. Θα ξαναπιείτε ένα σκαφέ μεγάλο. Όχι, όχι. Αν είναι να πιω κάτι, θα πιω ένα σκαφέ μεγάλο. Να ρίξω μια ιδέα. Πιείτε ένα ακόμη Νέσκαφέ μεγάλα. Παρακαλώ την Νέσκαφέ να στείλει τα σχετικά για τη διαφήμιση.
Και τώρα μία ρεπόρτερ που πιστεύει στο ρητό θέλω, άρα μπορώ. Δεν μπορώ να το πω. Πέντε, τέσσερα. Τον από όλο τον κόσμο. Αχ, δεν μπορώ. Βρισκόμαστε στο σημείο της Αθήνας όπου η ατμοσφαιρική ρήπανση φτάνει στα υψηλότερα. Δεν μπορώ να το πω. Εδώ και 23 χρόνια ζουν εδώ εκατοντάδες σπανιότατα. Ζουν εδώ εκατοντάδες σπανιότατα είδη φυτών από όλο τον κόσμο. Αχ, δεν μπορώ. Εδώ και 100. Το δράμα των 180 ανθρώπων που περιμένουν. Πάλι. Το δράμα των 180 ανθρώπων που κρατούνται στο στρατόπεδο. Πάλι. Το δράμα των 180 ανθρώπων που κρατούνται στο στρατόπεδο Σαχέτα για την. Πάλι. Το δράμα των 100. Πάλι. Θες με έτσι. Η ίδια ρεπόρτερ προσπαθεί να πάρει συνεντεύξεις από κόσμο στο δρόμο. Αν δε. Έλα, δεν θέλετε. Έλα εδώ βρε μεγάλο, έλα εδώ βρε τίχλα μου, έλα εδώ. Γιατί δεν μας το λέτε φάτε, να το ξαναπείτε. Γιατί. Καλά κάνουμε. Ποια η γνώμη σας. Ποια η γνώμη σας για τα. Δεν θέλω. Εσάς, ποια η γνώμη. Δεν θέλω. Τι θα είναι. Ποια η. Για όσους έχουν ξεχάσει τις ακριβείς ονομασίες των δρόμων της Αθήνας, ιδού ένας διαφωτιστικός πρόλογος από την κυρία Μπαλωτή. Κατεβαίνοντας από τα βόρεια προάστια, φτάσαμε μέχρι την οδό Λεωφόρος Αλεξάνδρου. Κατεβαίνοντας από τα βόρεια προάστια, φτάσαμε μέχρι την οδό. Από πού με παίρνεις? Από τη μέση και πάνω. Όχι καλέ, από τη μέση και κάτω. Αμέσως μετά τη σύγκρουση οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία του Γιάτου και της Κορίνθου. Πάμε άλλη μία. Η σύγκρουση. Η σύγκρουση του Η σύγκρουση του βιντεοφόρου με το λεωφορείο του ΟΣΕ ήταν τρομακτική. Παρατηρήστε το επόμενο πλάνο. Εκεί που πάει να ολοκληρώσει τη φράση του, λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Το βιντεοφόρο που ερχόταν με κατεύθυνση την Αθήνα. Ο ίδιος ρεπόρτερ έχει φιλοδοξίες αστροναύτου. Κυρίες και κύριοι, πάμε! Μόλις αυτή τη στιγμή πληροφορούμαστε κι εμείς πετώντας πάνω από τον Αττικό ουρανό. Είπαμε, αστροναύτη. Πάνω από τον Αττικό ουρανό δεν υπάρχει παρά μόνο το διάστημα. Πριν από μια σοβαρή αναγγελία. Εδώ ο κόσμος καίγεται και ο ρεπόρτερ μας χτενίζεται. Οπτική ανάλυση του τεχνικού όρου «Λάθος στιγμή διάλεξες». Προσέξτε πόσο περιμένει η ρεπόρτερ μας για να βρει ησυχία και να κάνει τον πρόλογο της. Μία επιχείρηση που πέρασε ο κύριος. Τελικά το πέτυχε. Γεια σας, καλημέρα. Ήρθα να κουρευτώ. Όλα αυτά τους. Και αν νομίζετε ότι αυτό το στιγμιότυπο ήταν τρίχες, πού να δείτε και μερικές σοβαρές πολιτικές δηλώσεις νεοελλήνων. Απ' τα λάθη δεν εξαιρούνται ούτε σούπερ στάρ. Αγωνίζεται να βρει τη ζωή που βγαίνει μέσα από το θάνατο. Άλλη μια, γιατί δεν το ξέρα και. Και τώρα για να τελειώσουμε, δείτε το ρεπορτάζ που παίρνει το πρώτο βραβείο της πιο βαρετής συνέντευξης της χρονιάς που πέρασε. Ποιον δεν θα ψηφίσετε, ποιον δεν θα ψηφίσετε, ποιο δήμαρχο δεν θα ψηφίσετε. Δεν θα ψηφίσετε. Ποιον. Είσαι γνωστός. Όχι, από την τηλεόραση. Ποιον δεν θα ψηφίσετε. Ποιον. Δεν θα ψηφίσετε, ποιον. Αυτό που ήταν παλιός. Αυτά λοιπόν είχαμε για σήμερα και του χρόνου.